Θες να το τραγουδήσω. Μοναδική βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη. Θα πίναγα, θα πίναγα, ο τραγουδιστής, θα πίναγα. Α, ο θειός μου, αδερφός του πατέρα μου ήταν και γενικά με συγκινούν οι χαμένες πατρίδες και προσφυγιά και έπαιξα και στην ΑΕΚ, πήραμε και 4 τίτλους σε 4 χρόνια, αυτά. Στη Ριζούπολη, πιτσιρικάς, πολύ πολύ πιτσιρικάς, με αρδίζογλου, με καταλαβαίνει τις κάλτσες, να τους περνάει όλους από τα αριστερά και να ξαναγυρίζει πίσω. Μέσα στον αγωνά. Όχι, είμαι πραγματικά πολύ μικρός. Καλά, όχι που είδα που έπαιξα, θες να πεις. Νομίζω ότι η μοναδική φορά που έχει αναστραφεί τελικός πρωταθλήματος, που θυμίζω είναι στις 3 νίκες στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κέρδιζε και δίκαια μέχρι τότε 2-0 και ήταν μπροστά στη σειρά. Όλη την ομάδα την ΑΕΚ την είχαν διατελειωμένη, μας είχαν διατελειωμένους και κάναμε ένα απίστευτο comeback. Κέρδιζε τελικά 3-2 τη σειρά και παίρνοντας πρωτάθλημα μετά από 32 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό που έχω πανηγύσει περισσότερο είναι μια άμυνα. Και όχι καλάθι, μια που ήμουνα συμπαίχτης γενικά, έτσι, ιδανικό συμπαίχτης για τους υπολείπους. Θα έλεγα στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος Παναθηναϊκός ΑΕΚ μες στο ΆΚΑ, που μάλιστα δεν είχα παίξει το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, με κάλεσε ο Ντούσαν Ιβκοβιτς να μαρκάρω στην τελευταία φάση του αγώνα τον Ντέγιαν Μποντίρογκα. Νομίζω ένα από τους μεγαλύτερους αθλητές και παίκτες που έχει έρθει ποτέ στον Παναθηναϊκό και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τεράστιος παίκτης και προσωπικότητα. Τον μάρκαρα. Στην τελευταία φάση έχασε την μπάλα, έκανε βήματα και έτσι πήραμε το κύπελλο Ελλάδος. Και για του λόγου του αληθές, υπήρχε ένας δημοσιογράφος τότε που ορκιζόταν ότι έχω κάνει φάουλ. Του είπα να πάει να δει στο βαν ξανά τη φάση και αν δεν έχω κάνει φάουλ να μου δώσει τη δημοσιογραφική ταυτότητα, πήγε την είδε ξανά τη φάση και μου την έδωσε όντως. Εθνική παιδών, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Μια ομάδα φανταστική με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον Παναγιώτη Γιαδέλη, εμένα, τον Σωτήρη Νικολαίδη, τον Μασλαρινό και άλλα παιδιά. Μια ομάδα πρότυπο. Φτάσαμε στον τελικό, είχαμε ήδη κερδίσει μια φορά την Ιταλία. Στον τελικό χάσαμε από την Ιταλία την ομάδα του Ανδρέα Μενεγκίν, του γιου του Ντίνου Μενεγκίν. Και ήταν ένα γήπεδο γεμάτο Έλληνες και το φέραμε βαρέως ως πιτσιρικάδες, γιατί δεν υπάρχει νομίζω πιο συγκινητική στιγμή και πιο μεγάλη από το να φοράς το εθνόσημο και να ακούς το εθνικό ύμνο και να έχεις ένα μετάλλιο στο στήθος σου. Πήραμε ρεβάνς αργότερα όταν με έναν αρχηγό πήραμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Χαλκίδα με την Εθνική Νέων Ανδρών, αλλά τότε ως πιτσιρικάδες μείναμε μια γλυκό πικρή γεύση. Στην τέταρτη χρονιά μου που η ΑΕΚ είχε έδρα τα Ιώσια για το ελληνικό πρωτάθλημα και την Λαμία για την Ευρωλίγκα, στα Ιώσια, σε έναν αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, τα πράγματα ήταν τεταμένα στην κερκίδα και κινδυνεύαμε ενδεχομένως να διακοπεί και το παιχνίδι. Και κάποια στιγμή άρχισαν να υπάρχουν αντεκλήσεις και μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας και των φιλάθλων. Οπότε ενστικτοδός πετάχτηκα από το παρκέ, σκαρφάλωσα τα κάγκελα και μπήκα ενδιάμεσα από τους φιλάθλους και την αστυνομία. Νομίζω ότι υπάρχει μια φωτογραφία από αυτό. Τη δική μου μεγαλύτερη πλάκα μου την κάνα πάντα, επειδή αναγκαστικά λόγω της ιατρικής, μέσα στα αεροπλάνα και στα ξενοδοχεία και στην προετοιμασία και όπου έβρισκα ευκαιρία, ήμουν με τα βιβλία μου της φυσιολογίας, ορθοπαιδικής, της παθολογίας και διάβασα, ενώ όλα ήταν πολύ πιο cool με τα περιοδικά τους, με τα αθλητικά τους, οπότε την καταλαβαίνεις την πλάκα. Μέχρι και ο Ιβκοβιτς φώναζε «Κίκη, να σε πει ο coach, γιατρέ, φτάνει, σταμάτα». Είμαι, αγαπάω και τον Πανιόνιο, πολύ έπαιξε τον Πανιόνιο. Από τα προ-μίνι-μίνι μέχρι και την ιατρική ομάδα, έγινε αρχηγός της ομάδας. Είναι και αυτή η ομάδα της προσφυγιάς.
όλο αυτό το κομμάτι του ελληνισμού με συγκινεί και, με... και έχω ζήσει με τους ανθρώπους αυτούς που ξεριζώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα και τους αγαπάω και τους σέβομαι πολύ.